Σύγκληση ενό νέου συνεδρίου με δημοκρατικέ διαδικασίε για την ανάδειξη ηγεσία και συλλογικών οργάνων ζητά ομάδα πρωτοβουλία υπό την ονομασία για τη σωτηρία τη ΕΔΕΚ. Με την ομάδα συστρατεύτηκαν ιστορικά στελέχη και μέλη, καθώ και οι δύο βουλευτέ Κωστή Ευσταθίου και ηλία Μυριάνθου. Εκτάκτο συνέρχεται απόψε για το θέμα το πολιτικό γραφείο. Να δούμε πρώτα το ρεπορτάζ και αμέσω μετά να δούμε το πώ τοποθετείται το πολιτικό γραφείο. Στη δίνη ενό νέου κύκλου εσωστρέφεια και αντιπαραθέσεων εισέρχεται η ΕΔΕΚ. Σε συνέντευξη τύπου, ομάδα πρωτοβουλία υπό την ονομασία Για την Σωτηρία τη ΕΔΕΚ, με αποκορύφωμα κοινό μήνυμα υποστήριξη από τους βουλευτές του βουλευτέ του κόμματο Κωστή Ευσταθίου και Ηλία Μυριάνθου, ζήτησε επιτακτικά την διεξαγωγή το συντομότερο δυνατό νέου συνεδρίου για την εκλογή ηγεσία, με κανονικέ, όπω αναφέρει, εσωκομματικέ διαδικασίε και κοινά αποδεκτό μητρό μελών. Στο μήνυμα των Κωστή Ευσταθείου και η Λία Μιριάνθου, το οποίο διαβάστηκε στη συνεντεύξη τύπου, αναφέρεται επίση πω η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχίσει όπω είναι σήμερα και γίνεται λόγο για αναβάπτιση του κόμματο για να επανεύρει τη δυναμική του με σεβασμό στι καταστατικέ πρόνοιε. Θεωρούμε ότι επιτέλου θα πρέπει ε, να γίνει ένα. Α, ξεκαθάρισμα από την αρχή του Μητρώου ε, το μελό και την ίδια στιγμή ε, να προχωρήσουμε σε κανονικές διαδικασίες όπως προνοούνται μέσα από το καταστατικό. Εκ μέρου τη ομάδα πρωτοβουλία Γιάννη Πιαρίδη, Λουίζα Μαυρομάτη και Μιχάλη Τερέπεη εξαπέλυσαν δρυμύτατη επίθεση κατά του Προέδρου τη ΕΔΕΚ, κατηγορώντα τον Μαρίνο Σιζόπουλο για αυταρχισμό, ψευδολογία επανατικού, καταστρατήγηση των αποφάσεων των κομματικών οργάνων, συστηματική αλλίωση πρακτικών θέλουμε την ελεύθερη συμμετοχή των μελών και σε όλες τις διαδικασίες και με ένα δημοκρατικό και έντιμο συνέδριο να βάλουμε τους όρους, το πλαίσιο μέσα από το οποίο θα λειτουργήσει από τώρα και στο εξής η τα ισοκομματικά προβλήματα, η ποιοτέω γραμματεία τη Κεντρική Επιτροπή δεν προέκυψαν του τελευταίου μήνε ή τον τελευταίο ένα χρόνο, αλλά χρονολογούνται μετά το συνέδριο του 2017 που διεξήχθη με 9.500 μέλη. Κύριο Σιζόπουλο, χωρί καμία απόφαση συλλογικού οργάνου, ξεκίνησε μια διαδικασία ξεκαθαρίσματο μητρώου, όπω το όνομασε τότε. Η πρωτοβουλία υποστηρίζει πως αυτή εκπροσωπεί την μεγάλη πλειοψηφία των παραδοσιακών ψηφοφόρων και μελών του κόμματος. Φέρνω σαν παράδειγμα τις θέσεις του Μαρίνου Σιζόπουλου για το Γεσί, οι οποίες, οι οποίες δεν εκφράζουν τις θέσεις του κόμματος, δεν εκφράζουν την ιδεολογία του κόμματος. Σημειώνεται ότι το πολιτικό γραφείο συνήλθε εκτάκτο στι 6.30 απόψε με στόχο να μελετήσει τι εξελίξει και να τοποθετηθεί έναντι τη ομάδα πρωτοβουλία. Όπω ανακοίνωσε πριν από λίγο το πολιτικό γραφείο, τα τελευταία γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα στην ΕΔΕΚ με αφορμή την προκήρυξη για διενέργεια του 14ου Συνεδρίου, αναμφίβολα τραυμάτισαν την αξιοπιστία του κόμματο. Χωρί να αναλύουμε του λόγου που οδήγησαν κάποια μέλη σε αυτή τη συμπεριφορά, η εξέλιξη των γεγονότων αναφέρουν επιβεβαίωσε ότι με τι ενέργειέ του δεν επεδίωκαν όπω υποστήριζαν τη διαφάνεια και τι δημοκρατικέ διαδικασίε για τη λήψη των αποφάσεων, την πιστή τήρηση του καταστατικού, την πραγματοποίηση ενό δημοκρατικού συνεδρίου για την εκλογή τη νέα ηγεσία του κόμματο. Παρόλα αυτά, το Πολιτιογραφείο Γραφείο θέλοντα να προσφέρει μια τελευταία ευκαιρία σε όσου πραγματικά πιστεύουν στη διαφάνεια, τι δημοκρατικέ διαδικασίε και την προοπτική τη ΕΔΕΚ, του καλεί να προσέλθουν και να καταθέσουν τι απόψει του στα συλλογικά όργανα του κόμματο στο πλαίσιο ενό επικοδομητικού και συναιρετικού διαλόγου με στόχο την επίλυση των όποιων προβλημάτων έχουν κατά την εκτίμησή του προκύψει.